οραματιζόμαστε, διεκδικούμε και υλοποιούμε. Υποσχόμαστε απόψε ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την ενότητα. Για μας υπάρχουν μόνο οι κριτικοί από το ένα άκρο της Κρήτης μέχρι το άλλο. Αδιαφιλονίκητος θριαμβευτής των εκλογών σε επίπεδο Κρήτης αναδεικνύεται ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, που πέτυχε την επανεκλογή του από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Εισπράττω την αγάπη του κόσμου, και αυτή δεν έρχεται τυχαία. Έρχεται μόνο από τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά όλων μας. Συγκινημένος αλλά πάντα συγκρατημένος στις δηλώσεις του, ο Σταύρος Αρναουτάκης απευθύνει ενωτικό κάλεσμα σε όλα τα μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου για συλλογική δουλειά, με γνώμονα την πρόοδο της Κρήτης και την προώθηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που χρειάζεται το νησί. Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης από την πλευρά του έκανε λόγο για έναν ειλικρινή και έντιμο αγώνα, δίνοντας την υπόσχεση για μια δυναμική και διεκδικητική παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έδωσα έναν έντιμο αγώνα, πολύ δυναμικό. Έδωσα όλες μου τις δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο τον οποίο μας επέλεξε. Να διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Η λογική είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της Κρήτης. Κάναμε έναν έντιμο αγώνα, ίσως άνισο για πολλούς. Ήμουνα το απόλυτο outsider. Ξεκίνησα με πολύ χαμηλά ποσοστά. Νομίζω απέδειξα περίτρανα ότι όποιος παλεύει πολύ μπορεί να φτάσει σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως κάποιοι δεν το πιστεύουν. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τον ευχαρίστησε θερμά μετά τη συνάντησή τους για το επίπεδο του προεκλογικού αγώνα και την προσωπική του μάχη. Το αποτέλεσμα που οριστικοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας είχε διαφανεί από νωρίς. Ωστόσο, ο Σταύρος Αρναουτάκης και το επιτελείο του σε χαμηλούς τόνους συνέχισαν τη δουλειά για την ομαλή εξέλιξη της εκλογικής βραδιάς. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, χρειάζονται πράξεις, χρειάζονται έργα για να μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε κοντά στον κάθε πολίτη, στον κάθε Δήμο. Έχουμε το όραμά μας για την Κρήτη και θεωρώ ότι μόνο μπορούμε να ενώνουμε, δεν μπορούμε να διαιρούμε. Και επίσης μην τολμήσει κανείς να πει ότι αυτή την ομοψυχία, όποιος και αν είναι αυτός, την ομοψυχία που έχουμε πετύχει στην Κρήτη θα μπορεί να τη διασπάσει. Θα μας βρει απέναντι. Από τα μεσάνυχτα πλέον, ο ένας μετά τον άλλο, οι υποψήφοι δήμαρχοι του Ηρακλείου και εκπρόσωποι των φορέων του νησιού άρχισαν να καταφθάνουν στην περιφέρεια Κρήτης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά τους, με την ατμόσφαιρα να είναι πλέον πανηγυρική.